Έχουμε λοιπόν εικόνα από τις Καστανιές του Εύρου. Είναι απευθείας η ζωντανή αυτή εικόνα από το ένα channel, κυρίες και κύριοι. Βλέπουμε έχουν συγκεντρωθεί μεγάλες σειρές αστυνομικές δυνάμεις στον χώρο, έτσι ώστε να αποτρέψουν φυσικά πιθανότητα εισόδου μεταναστών παράνομα στην χώρα. Θα δούμε φυσικά και είδαμε και πριν, βλέπουμε και φυσικά εκεί πέρα στο σημείο την χρήση των ουσιών και τις αντιδράσεις από πλευράς των μεταναστών. Δεν ξέρω αν έχουμε τον Τάσο Παλαιστίδη να μας μεταφέρει την εικόνα. Τάσο. Όχι, δεν τον έχουμε τον Τάσο. Δεν πειράζει, εμείς βλέπουμε την εικόνα. Α, σε έχουμε, Τάσο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, νεκρή ζώνη Απόστολη, όπως βλέπεις, όπως έχουμε πει και στις προηγούμενες μας συνδέσεις. Ξεκίνησε εδώ πόντρα, αν θέλετε, μεταξύ των μεταναστών από την πλευρά της Τουρκίας να πετούν πέτρες. Ναι, κόβεται και η σύνδεση, δεν είναι λογικό. Βλέπουμε όμως εμείς τις πέτρες που βλέπει και τα ξύλα αυτή τη στιγμή, Τάσο, που πετούν οι μετανάστες προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Βλέπουμε. Έτσι ακριβώς. Ναι. Η ελληνική πλευρά με καπνογόνα και βολίδες κρότου λάμψης, όπως και τριγόνα, αν αυτό απαιτηθεί, ανάλογα την περίπτωση και την περίσταση, κάνουμε χρήση και δακρυγόνων, διότι και χθες περίπου την ίδια ώρα είχαμε αυτές τις εντάσεις μεταξύ των παράτυπων μεταναστών και των ελληνικών αρχών της αστυνομίας και του στρατού. Οι δυνάμεις έχουν παραταχθεί κατά μήκος των Καστανεών και, και του Φράχτη, αλλά και κατά μήκος στο σύνολο του ποταμού Εύρου. Ήδη τώρα ταν πυροβολούν με τα ειδικά αυτά όλα οι Έλληνες αστυνομικοί. Μάλιστα, βλέπουμε πραγματικά. Είναι απίστευτες οι εικόνες οι οποίες μεταδίδουμε αυτή τη στιγμή. Βλέπετε ότι έχουμε και τις μάσκες. Πετούνε τώρα. Έχουμε τις μάσκες των αστυνομικών αρχών. Κάνουν πίσω οι αστυνομικοί, τα βλέπετε στις οθόνες σας. Έχουν συγκεντρωθεί οι μετανάστες, έχουν συγκεντρώσει και πέτρες και καδρόνια και πετούν συνεχώς τις αστυνομικές αρχές, προσπαθώντας με κάθε τρόπο να σπάσουν το μπλόκο αυτό των αστυνομικών για να εισέλθουν εντός της χώρας. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, ωστόσο οι ελληνικές αρχές κρατούν και δεν κάνουν πίσω. Υπάρχουν και οι κατάλληλες οδηγίες και από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Πυροσβεστικά οχήματα βρίσκονται συνεχώς εδώ, γιατί έχουμε το ειδικό αυτό μηχάνημα, το οποίο έχει έρθει από τη Θεσσαλονίκη, το οποίο προς την πλευρά της Τουρκίας, διότι επιχειρήθηκε. Όπως καταλαβαίνεις, έχουμε θέμα λίγο με την τηλεφωνική μας σύνδεση. Εμείς βλέπουμε ωστόσο καρέ-καρέ αυτή τη στιγμή τα πλάνα τα οποία μας μεταδίδει ο συνάδελφος ο Δημήτρης ο Χατζόγλου, και βλέπουμε πραγματικά βλέπουμε και την άλλη πλευρά, ωστόσο έχουμε και αντίπεινα, Τάσο. Βλέπουμε δηλαδή ότι πετούν και από την πλευρά τους κάποιες καπνογόνες ουσίες. Πού τις βρήκανε άραγε αυτές όμως? Είναι αυτό τώρα ναι. Εγώ που απομακρύνομαι θα πω και κάτι άλλο. Στο Φράχτη σπέβδουν τώρα VPL και δυνάμεις του στρατού. Στο Φράχτη, επειδή κόβεται η σύνδεση, κόβεται η τηλεφωνική σύνδεση, Τάσο, στο Φράχτη επανέλαβε λίγο. Στο Φράχτη σπέβδουν τώρα οι ισχυρές δυνάμεις του στρατού με φορακισμένα οχήματα τύπου. Μετανάστες λοιπόν προσπαθούν να εισέλθουν και να πηδήξουν το Φράχτη. Εκεί σπέβδει τώρα ισχυρή δύναμη του στρατού. Το διακρίνουμε εμείς από εδώ. Δεν μπορούμε όμως με την κάμερα να σας δώσουμε την εικόνα. Ναι, επιχειρείται. Τα τσιπάκια και τα VPL προκειμένου να αποτρέψουν και να αποθήσουν τους μετανάστες να εισέλθουν στην Ελλάδα. Πάντως βλέπουμε ότι είναι πραγματικά εκρηκτική η κατάσταση αυτή τη χρονική στιγμή στον Εύρο, στις Καστανιές. Δεν ξέρουν τώρα, εκκολουθούν. Τάσο, δεν έχουμε καλή σύνδεση. Κόβεται η σύνδεση. Είναι λογικό μάλιστα και λόγω του σήματος. Δεν ξέρω εάν είναι εύκολο να μετακινηθείς για να έχουμε λίγο καλύτερη εικόνα. Τώρα μίλησε λίγο να ακούσουμε.
κάνουμε, ξέρετε, είναι δύσκολες συνθήκες ναι, τώρα ναι, της επικοινωνίας. Πολύ δύσκολες, μάλιστα. Για να βλέπετε, από τη στιγμή έχουν πέσει ένα καμένο λάστιχο στην ελληνική πλευρά. Ναι. Στα πλάνα σας δημιουργήσουν θέμα στις αστυνομικές δυνάμεις για να μην μπορούν να τους δουν και στην προσπάθειά τους αυτοί να φύγουν. Βλέπουμε εδώ και τον επιθεωρητή της αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, ο οποίος δίνει και αυτός τις δικές του οδηγίες και λέει να παραταθούν, να φράχτη και να είναι σε ετοιμότητα να διώχνουν, να πετούν τις βολίδες κρότου λάμψης αλλά και τα καπνογόνα. Βλέπουμε εδώ πέρα πραγματικά. Είναι απίστευτη η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στον Εύρο, στις Καστανιές. Φυσικά οι αστυνομικές δυνάμεις κάνουν ό,τι μπορούν έτσι ώστε να αποτρέψουν τα χειρότερα και μεταξύ των δύο πλευρών. Ναι, βλέπουμε λοιπόν ότι η κράτη της χώρας, βλέπουμε και την κινητικότητα του στρατού και στα παρατηρητήρια και στα υπόλοιπα φυλάκια του φράχτη. Υπάρχουν οι φωνές από την πλευρά των μεταναστών, από την πλευρά της Μάλιστα. Λοιπόν. Εδώ είμαστε, εδώ παρακολουθούμε τις εξελίξεις, δίνονται οδηγίες συνεχώς, ενισχύονται δυνάμεις του στρατού και της αστυνομίας κάθε 20-25 λεπτά, φτάνουν ακόμα πιο ισχυρές δυνάμεις εδώ, Απόστολε, προκειμένου να αποθήσουν και να αποτρέψουν την είσοδο των μεταναστών. Μάλιστα, παρακολουθούμε φυσικά εμείς τις εξελίξεις. Είναι συνεχώς φυσικά έντονη και έκριθμη κατάσταση εκεί στις Καστανιές όπου βρίσκεσαι Τάσο. Βλέπουμε και άλλο πλευράς των μεταναστών οι οποίοι θέλουν να εισέλθουν παράνομα στην χώρα. Ένταση φυσικά και πάρα πολύ έντονη και μάλιστα όπως ανέφερες και πριν λίγο είχαμε και κάποιες τουλάχιστον ρήψεις από πλευράς των μεταναστών καπνογόνων ουσιών. Αλλά φυσικά και από την δική μας την πλευρά για την, τουλάχιστον για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Είναι δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή μάλιστα που περνούν και οι αστυνομικές δυνάμεις και οι στρατιωτικές δυνάμεις στον Εύρο. Φυσικά οι σκέψεις όλων μας είναι σε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Δυστυχώς, Απόστολε, ήρθε η ώρα που να αποχωρήσουμε από το χώρο που βρισκόμαστε, διότι όπως τονίζουν η αστυνομία και ο στρατός, είναι επικίνδυνη η παραμονή μας στον χώρο όπου καταγράφουμε τις εικόνες αυτές. Είναι δύσκολα τα πράγματα, γι' αυτό και ζητείται η απομάκρυνση όλων των μέσων μέσα από το συγκεκριμένο χώρο. Μάλιστα. Και λοιπόν, θα πρέπει σε αυτό το σημείο να σας να κλείσουμε, διότι θα πρέπει να φύγουμε έξω από αυτό το χώρο. Αναγκαστική λοιπόν διακοπή της μετάδοσης, κυρίες και κύριοι. Είναι πραγματικά πολύ έντονο το κλίμα πάνω στον Εύρο.